κερδίσει ο Τάσο κάτω από την ερώτηση. Καταρχά θα σου κάνω μια διαπίστωση. Ναι. Και οι δύο όταν του είπαμε ότι θα έρθουν, τρέμανε. Γιατί του έβαλαν τα γέλια. Όχι, τρέμανε στην ιδέα. Έτσι λέει ο ένα: πω, πω, θα φάω τρία από την Γιουβέντους και θα πάω μετά να μιλάω για τον Ντέρμπι. Ο άλλο λέει: πω, πω, θα φάω τρία από την Άιντχόφεν. Ναι. Θα πάω μετά την επόμενη, μετά από λίγες ώρες, να μιλάω για τον Ντέρμπι και θα μου λένε πώ τα έφαγε τα τρία κτλ. Αλλά έρχονται και οι δύο ατσαλάκωτοι. Μια χαρά, κούκλι. Όχι, η Γιουβέντους τρία εγώ δεν ανησυχούσα γιατί η Γιουβέντους ποτέ δεν βάζει. Εκτό έδρα τουλάχιστον πολλά γκολ. Το ότι μπορούσε να χάσει από τη Γιουβέντους πράγματι και να μην ήσουν άνετο και ωραίο όπω ήσουν τώρα, πραγματικά το φοβόσουν. Όπως την άλλη λογική έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα είχαν από την Αϊτχόβεν. Βάσει την εικόνα που είχε μέχρι τώρα και βάσει την εικόνα τη Αϊτχόβεν. Το γεγονό ότι στάθηκε και πήρε μια ισοπαλία, καλό και στην ψυχολογία, αλλά κάνουμε ωραία συζήτηση για τον Ντέρμπι με τον Κώστα. Για πε τώρα πόσο επηρεάζει το Ντέρμπι αυτή η εικόνα του Παναθηναϊκού, γιατί εγώ λέω ότι εχθέ έκανε ένα παιχνίδι. Τύπου αυτού που θα πρέπει να πάει να κάνει στο Καραϊσκάκη. Δεδομένο. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι ο Αναστασίου στο παιχνίδι του στην Ολλανδία θα χρησιμοποιούσε την τακτική που σκέφτηκε να βάλει στο τελικό. Δηλαδή το 4-3-2-1 με συγκεκριμένο κέντρο. Νομίζω ότι αυτή η εμφάνιση και το αποτέλεσμα τονώνει την αυτοπεποίθηση των παικτών. Είναι και ένεση, μωρέ, μετά από την ήττα αυτό. Ναι, είναι και ένεση. Αλλά είναι και ότι έφτιαξε και ένα σχέδιο για να πάει στο Καραϊσκάκη. Ακριβώς. Ενώ ο Μίτσελ δεν έφτιαξε σχέδιο απέναντι στη Γιουβέντους για να πάει στο τερμπί. Καμία σχέση. Άλλο μάτς. Καμία σχέση, είναι άλλο μάτς και αυτός είναι και ο φόβος, ας πούμε. Αν δηλαδή θες να είσαι ρεαλιστής, ο φόβος είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει τον Παναθηναϊκό, τον παίζει μονότερμα στο Καραϊσκάκη. Ναι. Και τις περισσότερες φορές που τον παίζει μονότερμα δεν τον κερδίζει. Για πες τώρα τι Ολυμπιακό περιμένεις. Περιμένω, εννοώ τακτικά. Ναι, περιμένω ένα Ολυμπιακό να μπει στο παιχνίδι δυναμικά από το πρώτο λεπτό και να επιχειρήσει να είναι μπροστά στο σκορ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο Ολυμπιακός να έχει αυτή την επιθετικότητα την οποία φαντάζομαι ότι θα παρουσιάσει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Γιατί ό,τι και να λέμε, παιδιά. Το λες αυτό επειδή έσκασε προχθές το τελευταίο διάστημα. Ό,τι και να μην ήταν το παιχνίδι αυτό, πάλι θα είχα τις επιφυλάξεις μου. Ναι. Αλλά ειδικά τώρα όταν παίζεις ένα παιχνίδι στο 120% με τη Γιουβέντους, ναι. Δεν μπορείς να επηρεαστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει σίγουρα κάποιες αλλαγές. Τι αλλάζει ο Μίτσελ. Θα κάνει αλλαγές. Θα βάλει εξτρέμ, φαντάζομαι, καταρχάς. Πιστεύω θα βάλει επιθετικούς, ναι, γιατί προχθές ο στόχος ήταν να τα χαφ της Γιουβέντους. Παίζει η Γιουβέντους με 5 χαφ, δεν άπαιξω εγώ με λιγότερα να μου πάρει το κέντρο, θα βάλω και εγώ 5 χαφ. Ναι. Τώρα θα βάλει. Με 5 παίζει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι τώρα θα βάλει κάποιους επιθετικούς Αφελάι, Ντουρμάζι, Φουστέρ, κάτι τέτοιο. Αλλά θεαματικές αλλαγές δεν νομίζω να πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, αυτό που έκανε στην Ολλανδία είναι αυτό που φανταζόμαστε, δηλαδή πήρε ανάσες ο Καρέλης και ο Λαγός. Ναι. Ή, να, άρα θα παίξουν σίγουρα, λες. Του κάτσε καλά. Γιατί και ξεκούρασε κάποιους παίχτες και πήρε και ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Ναι. Ο Καρέλης, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ειδικά στα παιχνίδια που έχει χώρο ο Παναθηναϊκός είναι ιδανικός παίκτης. Βεβαίως έχει ένα μείον ο Καρέλης, τα πλασέ του στα τέταρτα του. Αλήθεια, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βάζει τα πιο απίθανα γκολ και μπορεί να χάσει τα εύκολα. Όμω θα βρεθεί με την κίνηση που κάνει, σε ευκαιρία θα βρεθεί. Να. Έτσι όπω βρέθηκε και στη Ολλανδία και βάλει τον γκολ από το γύρισμα του Πέτρη. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω τι θα κάνει στα χαφ. Ο Μέντες δεν παίζει. Έχει πάει καλά ο Δόνης. Όχι, ο Μέντες δεν παίζει. Ο Μέντες δύσκολα. Πολύ. Δηλαδή, άμα παίξει 11 ο Μέντες θα είναι ρίσκο για μένα μεγάλο γιατί δεν έχει καθόλου ρυθμό. Να. Στο γονείς να τον έχει αποστολή να τον βάλει αλλαγή, ναι. Αλλά να τον βάλει θα δεκάδο, τον λαγό αμυντικό χαφ. Έχει πει κάτι, ο Μιχάλης είπε, πήγε πάρα πολύ καλά ο Δόνης. Δηλαδή, έχει κάνει μια εμφάνιση για μένα που είναι εμφάνιση που αξίζει. Να πει ότι του δίνω και άλλη μια ευκαιρία. Τον εμπιστεύομαι σε άλλο ένα καλό παιχνίδι. Με την Δυνάμο Μόσχα δεν είχαν παίξει και δύο ή κάτι θυμάμαι λάθος. Ο Δόνης είχε μπει αλλαγή και πήγε να γυρίσει το μάτς. Ναι. Αλλαγή θες του λαγού ή άστες του λαγού. Ποιο παίκτη του Ολυμπιακού φοβάσαι την Κυριακή εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ο Μήτρος λέει μια παράδοση που πάμε εγώ, το συζητάω. Ακόμα και στην κατάσταση που είναι που για μένα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα αυτό δεν ξέρω εγώ, μου κάνει μια εντύπωση. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή του λείπει ρυθμό του Μήτρου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει μεταμορφωθεί παικτικά ενώ διαγωνιστικά από αυτό που βλέπαμε πριν φύγει τη Φούλαμ σε αυτό που είναι τώρα. Αλλά όπως και να είναι ο Μήτρο. Δηλαδή το είδαμε τη ζημιά που έκανε στην Ατλέτικο. Έτσι, με μια κίνηση πριν ένα γκολ. Γιατί προχθές και με την Γιουβέντους ήταν με την Γιουβέντους μια πάσα γκολ. Για πες από τον Παναθηναϊκό, ποιον φοβάσαι. Παίζει πάντα καλά εναντίον του Ολυμπιακού Ζέκα.
μέσα στο Καραϊσκάκι ειδικά. Κάνει και κάτι γκολ όμως. Χάνει. Γενικώς δεν βάζει γκολ. Γενικώς δεν βάζει ποτέ γκολ ο Ζέκα. Αλήθεια είναι αυτό, δεν βάζει γκολ. Κάνει όμως καλά παιχνίδια, έχει φτιάξει γκολ σε συμπαίκτες του. Έχει κάνει και καλό παιχνίδι στη Ζέκα. Ήταν τραγικός με τον Όφη. Θα λέμε τραγικό. Ναι. Κάνει το ένα λάθος που σαν το άλλο. Στο μέλλον την αγροτικό μου πήγε καλά και νομίζω ενώ του Ολυμπιακού. Κρατάνε οι παίχτες τώρα, μην κορδευόμαστε. Κρατάνε δυνάμεις οι παίχτες. Ναι. Όταν έχουν μπροστά τους μεγάλα παιχνίδια, ειδικά οι πιο έμπειροι παίχτες κλπ. Βλέπεις, δεν βάζουν τα πόδια τώρα. Μην. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν δεν μας αρέσει να τη δεχόμαστε και λες μπα, πήγα να ξεφτυλιστώ με τον Εργοτέλη, ξεφτυλίστηκα με τον Όφη, σε εισαγωγικά τέλος πάντων να το πω. Αυτό κάνουν σε γενικές γραμμές. Το Καρέλης Μποτία δεν σαν ισχύει, δηλαδή λίγο. Λίγο, κομματάκι. Μα ανησυχεί γενικά το ότι ο Ολυμπιακός στις αντεπιθέσεις έχει πρόβλημα είτε παίξει με τον Παναθηναϊκό είτε παίξει με τον Εργοτελή και τον Γιουσούφ. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ο αντίπαλος έχει γρήγορους κυνηγούς και εσύ παίζεις η νοοτροπία σαν ομάδα, ειδικά με τον Μίτσελ, να παίζεις φουλ επίθεση, θα έχεις κάποια στιγμή προβλήματα. Ναι. Κοίταξε λοιπόν να κάνεις καλύτερα το offside και να μην είσαι όπως το μάτι με τον Εργοτέλη. Που τη μία ήταν ο Σαλίνο κάλυπτε και την άλλη είχαν και τραβιόντουσαν οι άλλοι. Τη μία κάλυπτε ο Μποτία και τραβιόντουσαν οι άλλοι. Κοίταξε να κάνει σωστά το offside. Κοίταξε οι μέση να κάνουν τα φάουλ πρέπει να κάνουν για να σταματάνε τις αντεπιθέσεις. Ναι. Για να δώσεις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που το έχει κάθε ομάδα η οποία παίζει full επίθεση και η οποία αντιμετωπίζει γρήγορους ας πούμε κυνηγούς όπως είναι. Όπως θα πιστεύω μπορεί να βάλει το κλουναρίδι. Δεν έχει πατήσει ο Ολυμπιακός. Την περίπτωση να το πάει το μάτς αυτό προσεκτικά. Σιγά σιγά στο λαό-λαό που λέμε, να βάλει ένα γκολάκι και να το πάρει έτσι, λέω εγώ το έτσι. Την αποκλείει, δηλαδή να δει άλλο Ολυμπιακό που το περιμένει. Να μην δει ένα Ολυμπιακό με ορμή από το πρώτο λεπτό, να πάει προς, να γυρίσει την μπάλα, να προσέξει, να περιμένει, να είναι καλυμμένος πίσω. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα. Δεν αποκλείω τίποτα εννοείται. Αυτό θα εξαρτηθεί από την αντίσταση του Παναθηναϊκού. Μπορεί ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα να επιχειρεί σαν τακτική να μπει μέσα 20 λεπτά να μπει αυτό. Ναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα έχει ας πούμε, αυτή το την. Το λέω αυτό, διότι βλέπω στον Ολυμπιακό ένα πολύ μεγάλο άγχος για την νίκη στο μας αυτό. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση του Μαρινάκη. Θα ήμουν ψεύτης. Θα έλεγα ψέματα δηλαδή, αν δεν παραδεχόμουν. Έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Γιουβέντους και αντί να ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Λίγα. Πήγε στο παρακάτω, Βαλθία, στον Παναγιώτο. Βλέπω άγχος. Ναι, δύο λόγοι είναι. Το ένα είναι μείον τρία από την κορυφή. Τρίτος. Και μείον τρία από την κορυφή. Και το δεύτερο είναι το 0-3 το περσινό. Αυτό λέω. Πράγματι, ότι υπάρχει άγχος. Γι' αυτό λέω μήπως ο Μίτσελ αλλάξει την τακτική και σου πει. Κάτσε να περιμένουμε λίγο. Να αφήσουμε τον Παναθηναϊκό να βγει, να χτυπήσουμε εμείς. Το 0, μετά το 3-2 με το Εργοτέλη. Αν ο Παναθηναϊκός προηγηθεί, πραγματικά θα βάλει δύσκολα. Ναι, σίγουρα. Βέβαια. Αν το μάτς είναι 0-0 στο 80, το φοβάμαι. Φουλ ρίσκο μετά λε. Το φοβάμαι πολύ. Άμα είσαι 0-0 στο 80 στο Καραϊσκάκι, με όποια ομάδα και αν παίζει. Ο κόσμος θα απαιτήσει να παίξει φουλ επίθεση ναι. Και αυτό ό,τι το χειρότερο μπορεί να υπάρξει με οποιοδήποτε αντίπαλο έχεις. Ναι. Γιατί χάνεις τη συγκέντρωση, παίρνεις φουλ. Αν βγάλεις το περσινό το 3-0, το οποίο γίνεται μια φορά στα 30 χρόνια, το ίδιο θα έλεγα αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός 3-0 στη Λεωφόρο. Ναι. 30 χρόνια, όταν 40. Λες, όταν λες τι εννοείς 30-30 χρόνια. Τέτοιο σκορ μεγάλο. Να κερδίσεις 3-0 εκτός έδρας. Για την άλλη. Για την άλλη γίνεται κάθε 30 χρόνια. 40-50 θυμάμαι τα έχω μπροστά μου. Αν σκεφτείτε οι υπόλοιπες επιτυχίες του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα 20 χρόνια στο Καραϊσκάκι ήταν ο Καπουράνης με γκολ στο 90, ναι. Σωστά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με γκολ στο 90, σωστά. Και άλλη μία, πάλι με γκολ στο 90. Ναι. Το μάτς είναι. Όλα με γκολ στο 90. Με τον Ολυμπιακό να είναι όλο στην επίθεση και τον Παναθηναϊκό να κάνει κάποια ας πούμε τέτοια το οποίο ναι. Αυτό λέει πολλά. Πρόβλεψη αποτελέσματος. Φιλοξενούμενη. Εγώ, ναι. Δεν το συνηθίζω τώρα. Εντάξει, πες τι βλέπεις στο μάτς, μην πεις για το αποτέλεσμα. Πες βλέπω πολλά γκολ, βλέπω λίγα γκολ. Πολλά γκολ δεν βλέπω, ναι. Αλλά θα έχει πολλά γκολ. Δεν μου πάνε πρόβλεψη, λοιπόν, δεν σου πάνε. Okay. Δεν βλέπω πολλά γκολ, βλέπω ότι... Εγώ κοιτάω λίγο για στατιστικά. Πέρσι είχαμε... Μία νίκη του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο στο 90 με το Μήτρογλου, μία νίκη του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι του 3-0. Πρόπερσι είχαμε δύο χ, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι. Στο Καραϊσκάκι σίγουρα. Χ. Ναι. Δύο χ. Ναι, και 2-2 στο ναι. Λοιπόν, με το Ζαρντίν, ναι. Βλέπω πολύ ισοπαλία στο παιχνίδι. Πολύ ισοπαλία. Τώρα, άμα φύγει από την ισοπαλία,
Έχω μία αίσθηση ότι μπορεί να ξανακάνει ο Παναθηναϊκός διπλό. Εγώ το λέω για με ποια έννοια. Βλέπω τον Ολυμπιακό αγχωμένο πολύ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μου δίνει την εντύπωση ότι άμα δεν κερδίσει, όχι να φέρει και η ισοπαλία να φέρει, θα έχει θέμα. Ναι, προφανώς. Εξαρτάται και το πώς θα έχει έρθει αυτή η ισοπαλία. Έτσι, εσωτερικά πώς λειτουργεί. Ναι. Ναι. Θέλω να πω, αν έχει χάσει τα άχαστα και έρθει χ. Μπορεί να μας σώσει δεν έγινε το τίποτα. Ντέρμπι, πάω Κουβέρειας να λύσω. Θα έχει γίνει και νωρίτερα. Θα γίνει και νωρίτερα. Δεν τα αποκλείω να ξέρεις. Για κάνε εσύ εκτίμηση για το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δεύτερο διπλό στο Καραϊσκάκη στην επόμενη. Ναι. Αυτό εν πρώτης, ας πούμε. Και δεύτερον, θα ήθελα να προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο σκορ. Ναι. Αυτή είναι η πρόβλεψη τώρα ή κάτσε. Όχι. Η πρόβλεψη είναι άστοχη. Όχι. Έκανε και ευχή μαζί. Πρόβλεψη δεν είπα. Εγώ έρχομαι να μην δεν τέσσερα. Καλά, προφανώ δεν θα έχω. Αυτό. Αυτό. Όχι. Πρόβλεψη ποτέ δεν κάνω. Άρα δεν κάνει πρόβλεψη. Εγώ έκανα πρόβλεψη. Σωστό. Καταγράφω. Εγώ λέω ότι με μπέρδεψε πολύ ο Παναθηναϊκός ο χθεσινός. Αν δεν είχε συμβεί το χθεσινό παιχνίδι και θα κάναμε την ίδια κουβέντα, θα έλεγα βλέπω πολύ Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα με αυτό που είδα χθες από τον Παναθηναϊκό, αφενός επειδή βρήκε ένα σχέδιο που να του λειτουργεί, αφετέρου επειδή πήρε ψυχολογία, δεν τον έχω χαμένο από χέρι. Αλλά μέχρι εκεί δεν πάω. Εγώ συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι στα ντέρμπι έχει πλεονέκτημα αυτός που είναι με κακή ψυχολογία. Ναι. Και πίστευα ότι αν ο Παναθηναϊκός χάσει χθες, αν έχανε ας πούμε 2-3-0, όπως φανταζόμασταν περισσότερο το φυσιολογικό με την κατάσταση που ήταν, έλεγα δεν μπορεί, κάπου θα βγάλει αντίδραση, θα βγάλει στο Καραϊσκάκι. Ναι. Έβγαλε αντίδραση χθες. Επίσης, αν ο Ολυμπιακός είχε χάσει 2-0, 3-0, λέει ο κόσμος, δεν από τη Γιουβέντους, πάλι θα ψάχνει να βγάλει αντίδραση. Είναι παράξενο και δεν ξέρω, πρέπει να το κοιτάξουμε τα προηγούμενα χρόνια αν έχει συμβεί, που πάλι και οι δύο με πολύ καλή ψυχολογία σε αυτό το ντέρμπι. Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Ένας από τους δύο δεν είναι στα καλά του, δεν είναι στα κέφια του. Εγώ τα ίδια θα έλεγα και αν ο Παναθηναϊκός έκανε χθες από την Eindhoven. Δεν θα με επηρέαζε. Αυτά τα παιχνίδια είναι... Ας το αποτέλεσμα. Ήταν η εικόνα του και Παναθηναϊκού. Ναι. Καλή. Δεν θα με επηρέαζε ούτε η εικόνα. Πάντως, όποτε παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών που είναι εκτός τίτλων, αυτό το μάτς είναι από κούμπι. Ναι. Όπερ σημαίνει ότι θα δώσει εκεί το 100%, μπορεί και παραπάνω, εκτός άρα είναι επικίνδυνος. Και πελοπήρε πες. Τέλος πάντων, εκτός πρωταθλημάτων, να το πούμε έτσι. Πήρε ένα κύπελο μετά από. Πόσο. Είχε πάρει και το 10 όμως, ναι. Και τάπη είχε πάρει. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, κύριε, μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές στηρίχθηκε το Φερμπλέι. Γιατί εσύ δεν μιλήσαμε όμως, κάτσε. Δεν ξέρω. Μια χαρά δεν περνάγαμε. Άντε, πείτε τα. Καλογερόπουλο. Δεν ξέρω, είχε αντίδραση ο Παναθηναϊκός, Στάσο και τον Καλογερόπουλο. Δεν ξέρω τι είχε Παναθηναϊκός. Εγώ ξέρω ο Καλογερόπουλο, ο Ολυμπιακός Βέρεια, δίνει ένα πέναλτι στον Τουρμάς που αν το είχε δοθεί σε βάρος του Ολυμπιακού θα είχαμε ανακοινώσεις. Η Βέρεια πάντως δεν έκανε. Εντάξει. Ότι δεν έκανε η Βέρεια ανακοίνωση είναι πρόβλημα της Βέρειας. Όχι πρόβλημα της πραγματικότητας. Και θυμάμαι το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης πέρσι που είχε γίνει μάχη, θυμάσατε, στο άξιο τη κουβέντα με το πέναλτι του Βάης. Έτσι. Δύο ίδια πέναλτι έχει δώσει. Η αλήθεια για πες γήπεδο, είχε. Ο Παναθηναϊκός μιλήσε για σπάθα και μάνταλο μόνο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι στα 19 από τα 20 τελευταία ντέρμπι δεν υπήρχε πρόβλημα με τη διαιτησία. Εγώ για πέσει διαφωνώ. Άσχετα που είχε 0-3. Στο 0-2 δίνει ένα πέναλτι στον Ολυμπιακό που πρώτα γίνει επιθετικό φάουλ. Εάν γίνει το 1-2 του Τσόρι εκεί μπορεί να μιλάγαμε για λάθο. Πρέπει να δούμε γενικότερα αν η διαιτησία ήταν. Λέμε τώρα το λάθο. Και εγώ συμφωνώ να μην. Δηλαδή δεν είναι λογική των φάσεων, είναι λογική το πώς στηρίζει. Τώρα το 19 στα 20 δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνω. Δεν θυμάμαι να το πω το 19. Όχι, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Θυμηθείτε ένα προς ένα τα παιχνίδια. Πού σα στέκεται. Δεν υπάρχει αυτό. Το λάθο το πέναλτι ήταν του Κουτρουμπί που πήγε και έκανε χαζό πέναλτι. Και προηγουμένω ο άλλο έκανε το ίδιο και δεν έκανε το φάουλ. Δηλαδή, όταν κάνει χαζό φάουλ δεν το δίνουμε και όλο κάνει χαζό φάουλ και το δίνουμε. Πιστεύω ότι τέτοια λάθη πιστεύω ότι γίνονται σε τέτοιο επίπεδο σε ένα ντέρμπι. Αλλά θυμηθείτε εκτός από την περίπτωση του Καραϊσκάκη με το γκολ του Κατσουράνη, θυμηθείτε ένα άλλο παιχνίδι που σας έρχεται. Το κάνει τα διαιτησία. Ναι, με τόση κουβέντα, όχι, δεν υπάρχει άλλο. Εντάξει, αυτό έχει πάρα πολύ κουβέντα. Εγώ δεν τα θυμάμαι καλά με τις διαιτησίες, αλλά άμα συνεχίσουμε την κουβέντα θα αρχίσουμε να μιλάμε και για το αν θα λειτουργούν τα σανσέρ. Οπότε σφύρα το. Τέλος.